Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από το ζήτημα της άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών της τραγωδίας στη Δυτική Αττική, που στοίχισε τη ζωή σε 20 συνανθρώπους μας, ενώ δυστυχώς είναι ακόμη δύο αυτοί που αγνοούνται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια καταστροφή πρωτοφανή που προκλήθηκε, όπως μου εξήγησαν και επιστήμονες με τους οποίους συνομίλησα, από ένα εξαιρετικά ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο, όσο ακραίο και αν είναι, κάποιοι μιλούν για μια συχνότητα που υπερβαίνει τα 100 χρόνια. Δεν θέλω να μπω όμως αυτό, όσο ακραίο και αν είναι, ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τις εγκληματικές και ασυγχώρητες πολιτικές επιλογές δεκαετιών στον τομέα της δόμησης και της κοροταξίας. Γιατί όταν για δεκαετίες αδιαφορείς απέναντι στη φύση, έρχεται κάποια στιγμή η μέρα εκείνη όπου η φύση εκδικείται. Και το τίμημα στην προκειμένη περίπτωση είναι μεγάλο, πόνος είναι βαθύς. Οι εικόνες που αντίκρισα την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά και όλοι οι Έλληνες έχουμε δει από τους δέκτες της τηλεόρασης, είναι εικόνες σοκαριστικές. Η δέσμευσή μας λοιπόν να σταθούμε άμεσα στο πλάι των ανθρώπων που επλήγησαν, πιστεύω ότι σήμερα αποτελεί προτεραιότητα και χρέος. Σήμερα το πρωί ανακοινώσαμε μια σειρά μέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες. Πέραν της δια του νόμου προβλεπόμενης αποζημίωσης για κατοικίες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, προχωρήσαμε επιπλέον και στη διανομή μιας έκτακτης ενίσχυσης που αφορά 5.000 ευρώ για το κάθε νοικοκυριό που επλήγει και 8.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση. Η καταβολή αυτών των χρημάτων θα γίνει άμεσα, τις αμέσως επόμενες μέρες, πιθανότατα και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, και φυσικά τα ποσά αυτά θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν γίνει ήδη ενέργειες, τόσο για την αύξηση των μέτρων ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και για την διευκόλυνση των πολιτών που μέσα στην καταστροφή απόλυσαν ταυτότητες και άλλα έγγραφα πολύ χρήσιμα για αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ήδη η αστυνομική παρουσία στις πληγήσεις περιοχές έχει αυξηθεί από την πρώτη στιγμή, συνολικά με πάνω από 1.200 άνδρες και γυναίκες ελληνικής αστυνομίας, ενώ από σήμερα το πρωί στη Μάνδρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το αρμόδιο γραφείο για την έκδοση ταυτοτήτων και σχετικών εγγράφων, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαδικασίες που από τον νόμο προβλέπονται για τις αποζημιώσεις. Ενώ δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε και από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η εξάμενη αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, από το Υπουργείο Οικονομικών δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω της φυσικής καταστροφής. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι από σήμερα Δευτέρα θα λειτουργεί καθημερινά ειδικό γιατρείο στην Μάνδρα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Πέραν όμως όλων αυτών των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων, μέτρα που θα καλύψουν και όλες τις περιοχές που πρόσφατα επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα, πέρα λοιπόν αυτών των μέτρων, το πιο κρίσιμο κατά την άποψή μου είναι να σχεδιάσουμε
τα απαραίτητα έργα για να ενισχύσουμε την αντιπλημμυρική προστασία, όχι μόνο στις περιοχές που επλήγησαν. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η άναρχη δόμηση, η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού δεν αφορά μόνο την περιοχή που επλήγει. Αφορά σχεδόν το σύνολο της Αττικής, αλλά και πολλές περιοχές έξω από την Αττική σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως πιστεύω ότι αυτό πρωτίστως αποτελεί θέμα πολιτικής βούλησης και δευτερόντως διοικητικό θέμα, καθότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα έργα αυτά, τα απαραίτητα έργα, δεν είναι έργα βιτρίνας. Δεν είναι έργα τα οποία οι δήμαρχοι έχουν να κόβουν κορδέλες ή να τα παρουσιάζουν με ιδιαίτερη έπαρση προς τους πολίτες λίγο πριν τις εκλογές. Αλλά είναι όμως έργα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο μέλλον, τουλάχιστον, να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Είναι όμως πράγματι άχαρο και άθλιο, θα έλεγα, πάνω στον πόνο και στην καταστροφή, να προσπαθούν ορισμένοι να εξάγουν πολιτική υπεραξία. Και το λέω αυτό διότι για ακόμη μια φορά όσοι πήραν το λόγο, κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έδειξαν καμία φιδό. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να δηλώνει από τη μια τη μέρα της καταστροφής ότι έχουν συντελεστεί διαχρονικά εγκλήματα στη Δυτική Αττική και να μην περνάνε 24 ώρες και ο ίδιος κάπου μακριά από την Αττική σε μια εκδήλωση πολιτική στη Λάρισα να ξεχνάει τη λέξη που ο ίδιος εδήλωσε την προηγούμενη μέρα, τη λέξη διαχρονικά, και να βρίσκει αφορμή για άλλη μια φορά να επιτεθεί στην κυβέρνηση και στην Περιφερειάρχη. Εγώ θα έλεγα προφανώς, ακολουθώντας για άλλη μια φορά το τέμπο που ορίζουν στην αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας ακραίες φωνές και μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ανάλογα με το πρωτοσέλιδο που έχουν διαμορφώνουν και την πολιτική ρητορική του αρχηγού του κόμματος και των εκπροσώπων του. Και άκουσα σήμερα αρκετούς από αυτό εδώ το βήμα, από τα κόμματα κυρίως που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτής της χώρας το 1974 και μετά και πιο πριν, απόγονοι των παρατάξεων που κυβερνούσαν, να παριστάνουν τους τιμητές. Και αναρωτιέμαι, πού ήσασταν εσείς όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα? Τα χρόνια που μπαζώνονταν τα ρέματα, που χτίζονταν αυθαίρετα η Αττική, τα χρόνια που οι κυβερνήσεις σας έκαναν ρουσφέτια στους δικούς σας δημάρχους, που εγκαταστάσεις, ακόμα και δημοτικές, βλέπε καλή ώρα, αμαξοστάσιο πάνω στο ρέμα, εγκαταστάσεις, ακόμα και δημοτικές, φύτρωναν πάνω στις κήτες των ποταμών και πάνω στα ρέματα, χωρίς καμία έγνοια για το φυσικό περιβάλλον, χωρίς καμία έγνοια για την ασφάλεια των πολιτών, με ανυπαρξία χωροταξικού σχεδιασμού και με μόνη έγνοια τη διατήρηση της εκλογικής πελατείας και των εξυπηρετήσεων. Πού ήσασταν? Εκτός αν ισχυρίζεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, ότι όλα αυτά τα κακώς κείμενα συνέβησαν τα 2,5 τελευταία χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα ήτανε τουλάχιστον κάποιοι να σταματήσουν να προκαλούν και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν και που πλήρωσαν πράγματι τα σπασμένα και τις παθογένειες δεκαετιών. Σε λιγότερο από 2,5 χρόνια, για να
δώσω και μια απάντηση σε όλα όσα καταγγέλθηκαν εδώ για αδράνεια, για διαφορία. Τι έχει κάνει η δική μας κυβέρνηση. Και παρά τις γνωστές σε όλους ασφιχτικές δημοσιονομικές συνθήκες, μόνο από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έχουμε εντάξει νέα αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυξήσαμε φέτος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο 1 δισεκατομμύριο για πρώτη φορά μέσα στην κρίση, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια εσείς το μειώνατε. Η κυβέρνησή μας έχει εγκρίνει όλα τα αιτήματα για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, χωρίς βεβαίως να ξεχωρίζει ποιοι είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση και ποιοι έχουν υποστηριχθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πλειοψηφία των δημάρχων στους οποίους έχουν εγκριθεί έργα και αιτήματα για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας προέρχονται, έχουν στηριχθεί από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Και αυτός είναι και ο λόγος που στα περιφερειακά συνέδρια όχι μόνο αψηφούν την διρεκτίβα να μην παρίσταται, αλλά παίρνοντας τον λόγο εκεί που πρέπει να ασκήσουν κριτική ασκούν, αλλά εκεί που πρέπει να αποτίσουν ευγνωμοσύνη, να πούνε ευχαριστώ, λένε ευχαριστώ. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Δική σας αυτοδιοικητική. Εκτός από τους εθνικούς πόρους και από το νέο ΕΣΠΑ υλοποιούνται αυτή τη στιγμή αντιπλημμυρικά έργα αξίας 172 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε είναι πολλά. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Δεν είναι πολλά. Να συγκρίνουμε όμως με την επταετία 2007-2013, όπου υλοποιήθηκαν μόλις 162 εκατομμύρια. Σε 7 χρόνια αντιπλημμυρικά 162 εκατομμύρια, στα 2,5 αυτά χρόνια υλοποιούνται ήδη έργα αξίας 172, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει όσα κάνατε εσείς την επταετία. Παρόλη λοιπόν αυτή την προσπάθεια και την ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. Και πώς να μην είναι, όταν επί δεκαετίες είχαμε αυτή την αυθαιρεσία, τη διασπάθηση πολύτιμων κονδυλίων σε έργα βιτρίνας. Και βέβαια άκουσα την ευκολία με την οποία επιρρύπτεται την ευθύνη στην Περιφερειάρχη της Αττικής, προφανώς διότι είχε την ατυχία να εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την Περιφέρεια της Αττικής. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνη της, Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια ως θεσμός. Αυτό το οποίο όμως εγώ θέλω να καταθέσω στη συζήτησή μας σήμερα είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2014 η Περιφέρεια Αττικής είχε στον προϋπολογισμό της 95 αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα έχουμε 152 έργα ενταγμένα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 485 εκατομμυρίων ευρώ. Και σε ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική, το 2014 ήταν ενταγμένα 12 μόνο έργα 11 εκατομμυρίων, σήμερα 20, 57 εκατομμυρίων. Και βεβαίως αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια λογική η οποία ήθελε να εντάσει στα ΠΕΠ προγράμματα βιτρίνας. Διότι το 2014 η μεγάλη πλειοψηφία των ενταγμένων έργων, και δεν αφορά αυτό μόνο την Περιφέρεια Αττικής βέβαια, είπα ότι ίσως αφορά την πλειονότητα των αυτοδιοικητικών. Το 2014 λοιπόν η πλειονότητα των έργων αφορούσαν έργα βιτρίνας στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι το μείζον, η ανάπλαση της Πανεπιστημίου,
αλλά τα έργα τα αντιπλημμυρικά εξαιτίας αυτής της τρευλής, κατά την άποψή μου, αντίληψης, παρακάμφθηκαν. Άκουσα λοιπόν σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πράγματι μου είχε δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη απορία. Ξέρετε, σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε ατύχημα, αλλά όχι μόνο, σε κάθε ευκαιρία, εγώ θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης κάνει ένα πράγμα, ζητάει την παρέτηση ενός υπουργού. Δεν έχει αφήσει και κανέναν υπουργό να μην ζητήσει παρέτηση. Έχει ζητήσει την παρέτηση του Τόσκα, πρέπει να είναι ο αγαπημένος του, έχει ζητήσει πάνω από 5 φορές. Του κυρίου Παπά, του Καμένου, του Πάνου, του Γαβρόγλου, του Σκουρλέτη, του Τσακαλώτου. Και ίσως είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των υπουργών. Μου κάνει το κύριο Κουρουπλή, βεβαίως, μου τον θυμήσατε. Αναρωτιόμουν όταν συνέβη αυτή η μεγάλη καταστροφή και βεβαίως μετά την πρώτη έκπληξη, η οποία κράτησε 24 ώρες μιας ορθολογικής τάσης από την πλευρά του, δεν ζητάει παρέτηση. Ήρθε σήμερα να ζητήσει την παρέτηση της περιφερειάς. Ξέρετε κάτι, αυτή είναι μία, πριν από λίγο, από αυτό εδώ το βήμα, αναφερόμενη μάλιστα σε δηλώσεις της Ιδίας ότι θα πάει στο σπίτι της, σε δηλώσεις που αμφιβάλλω αν τις έκανε και πώς τις έκανε. Θέλω λοιπόν να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κατά την εκτίμησή μου αυτή η τακτική να καταπιάνεστε διαρκώς από φυσικές καταστροφές, από θεομηνίες, από ατυχήματα σημαντικά και διαρκώς να επενδύεται σε έναν πολιτευτικό λόγο πάνω στην καταστροφή, νομίζω ότι τελικά είναι κάτι το οποίο η πλειοψηφία των πολιτών, αυτή την εκτίμηση έχω, δεν θα το εκτιμήσει θετικά. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Το πρόβλημα που αφορά την πολιτική ζωή όμως είναι ότι έχουμε μία αντιπολίτευση που μέχρι χθες έκανε αντιπολίτευση της πυρκαγιάς και της συμφοράς, σήμερα κάνει και αντιπολίτευση της πλημμύρας και της καταστροφής. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε το γεγονός αυτό και να κοιτάξουμε μπροστά, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αφορούν τόσο την ανάγκη η χώρα να φύγει από αυτή την πολύχρονη κρίση, όσο όμως και την ανάγκη να αφήσει πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης, ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εθνικής κλίμακας, σχεδιάζουμε μια παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας σε βάθος πενταετίας, με αξιοποίηση εθνικών πόρων, αλλά και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικού ορίζοντα, συνολικού προϋπολογισμού σε βάθος πενταετίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε είχα την δυνατότητα να έχω κατηδίαν ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο Γιούνκερ. Αμέσως μετά το συμβάν επικοινωνήσαμε, όπως έπρεπε άλλωστε, με τους αρμόδιους επιτρόπους για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρρωγή και η στήριξη αυτών των προσπαθειών. Και αναρωτιέμαι αν απέναντι σε αυτή την ορθή πρακτική έχει καμία λογική ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να επικοινωνεί με ποιον, με τον κύριο Βέμπερ, τον επικεφαλής στο Ευρωκοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και να ζητήσει βοήθεια για την Ελλάδα. Να επικοινωνεί με ποιον, με τον άνθρωπο που στις πιο κρίσιμες στιγμές ήταν ο πιο υπέρμαχος και φανατικός υποστηριχτής της καταστροφής στην Ελλάδα, της εξόδου από το ευρώ, της τιμωρίας του ελληνικού λαού, της επιβολής της σκληρής λιτότητας. Και πήρε τηλέφωνο τον κύριο Βέμπερ για να μας σώσει. Ας είναι όμως
Πιστεύω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι χρειάζονται βαθιές τομές στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στη γραφειοκρατία που έχει δομηθεί επί δεκαετίες, αλλά και σχεδιασμός για την άνλυση των απαραίτητων κονδυλίων για να μπορέσουμε να οχυρώσουμε την χώρα και να μην ζήσουμε ξανά, ποτέ ξανά, μια καταστροφή σαν αυτή που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αν όμως η φυσική καταστροφή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αποτελεί ένα αστάθμητο γεγονός, η κοινωνική καταστροφή που προκάλεσε τα προηγούμενα 7 χρόνια η επιβολή μέτρων σκληρής λιτότητας στον τόπο δεν είναι ένα αστάθμητο γεγονός. Και ακριβώς επειδή δεν αποτελεί φυσική νομοτέλεια η συνέχιση και η διαιώνιση της σκληρής λιτότητας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε την δυνατότητα ανάσας, σημαντικής ανάσας, σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος του βάρους, του άδικου βάρους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ακριβώς επειδή η οικονομία ανακάμπτει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και βεβαίως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς και προσπάθειας και θυσιών από την πλευρά του ελληνικού λαού. Σήμερα λοιπόν η χώρα ανακάμπτει, το σύνολο των δικτών βρίσκεται σε θετική πορεία ανάκαμψης, η οικονομία αναμένεται να καταγράψει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξη κοντά στο 2%, η ανεργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλιμακώνεται έχοντας σημειώσει συνολικά πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε μια τριετία, περίπου 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Στο δημοσιονομικό σκέλος η απόδοση της οικονομίας έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός θα καταγράψει φέτος πρωτογενές πλεώνασμα που θα ξεπερνά κατά πολύ το στόχο του 1,75%. Η χώρα ανέκτησε από τον περασμένο Ιούλιο πρόσβαση στις αγορές, σε πρώτη φάση δοκιμαστικά, με πολύ ευνοϊκότερους όρους από την έξοδο πυροτέχνημα του 2014, ενώ τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη έξοδος, πρόκειται για μια ανταλλαγή ομολόγων, ώστε το προφίλ του χρέους να καταστεί ελκυστικό για τους επενδυτές εν ώψη της οριστικής επιστροφής στις αγορές το Σεπτέμβριο του 2018. Προχωράμε επομένως με σχέδιο, προχωράμε με προσεκτικά βήματα για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, όχι με επικοινωνιακές πυρουέτες, όπως έκανε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά το 2014, όταν είχε σκηνοθετήσει και αυτό το κακόγουστο success story. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τις προοπτικές και τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι σημεία που καταδεικνύουν ότι η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και από την ασφιχτική επιτροπή που της επιβλήθη, και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει από το Γενάρη του 2015. Αυτή η προοπτική αρχίζει πλέον ορατά να διευρύνει και τις δυνατότητές μας να προχωρήσουμε στη βασική επιδίωξή μας από τη μέρα που βρεθήκαμε στη θέση της κυβέρνησης. Δηλαδή, μέσα και από την ανάκαμψη της οικονομίας, να αποκατασταθούν σταδιακά
οι αδικίες που προκάλεσε η επιθετική λιτότητα στα χρόνια της κρίσης. Τόσο λοιπόν πέρυσι, όσο και φέτος, η απόδοση προς τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη της λεγόμενης υπεραπόδοσης, δηλαδή του επιπλέον του στόχου πλεονάσματος που τελικά θα καταγραφεί, δείχνει έμπρακτα την κατεύθυνση και τις στρατηγικές μας στοχεύσεις. Πέρυσι ένα ποσό γύρω στα 617 εκατομμύρια ευρώ, φέτος 1,4 δισεκατομμύρια, αθρηστικά ένα ποσό που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα το έλεγε κανείς και ψίχουλα ή φιλοδόρημα, όπως άκουσα από κάποιους που ανέβηκαν σε αυτό το βήμα. Η απόδοση του κοινωνικού μερίσματος φέτος, καθώς και η ενίσχυση πέρυσι για τους χάμηλους συνταξιούχους, θα έλεγα ότι αποτελεί μια κατεξοχή πράξη δικαιοσύνης. Μια έννοια που καταπατήθηκε στα χρόνια της κρίσης και αποδεικνύει αυτό για το οποίο διαρκώς μας κατηγορείται. Δηλαδή για την κοινωνική μεροληψία που διακατέχει τον ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των πολλών, υπέρ των αδυνάμων. Αλλά έχω την εντύπωση, από όσα ακούω αυτές τις μέρες, ότι ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας χάρηκαν στην είδηση ότι είναι δικαιούχοι του μερίσματος ή της επιστροφής των παρακρατηθέντων συντάξεων, υπάρχουν ορισμένοι που έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ που η οικονομία ανακάμπτει και που μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους. Και βέβαια, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, έβαλαν πλερέζες ορισμένοι. Πέρυσι βέβαια δεν κρατηθήκατε κιόλας. Καταψηφίσατε, μας καταγγείλατε στους θεσμούς. Ο αρχηγός σας πήγε ταξίδια στο Βερολίνο να συναντήσει τον κύριο Σόιμπλε και δηλώσατε πέρυσι ότι η έκτακτη ενίσχυση θέτει σε κίνδυνο τις μεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Φέτος είναι η αλήθεια ότι είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αφού εξανεμήθηκαν οι ελπίδες σας να μας απαγορεύσουν οι θεσμοί τη διανομή μερίσματος, είχατε μεγάλες ελπίδες, φαινόταν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ακολουθήσατε την αποδόμηση μετά, τη στρατηγική της αποδόμησης. Ψηφίζετε μεν, μην την πατήσετε όπως πέρυσι, αλλά μας λέτε ότι η υπεραπόδοση δεν είναι αποτέλεσμα, όπως το λέει και η λέξη, της θετικής απόδοσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι αποτέλεσμα φοροεπιδρομής. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι αποτέλεσμα είναι. Γιατί ορισμένες φορές, ξέρετε, είναι προκλητικό να μας κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο, που δεν είναι άμερη ευθυνών και πολύ πρόσφατα, δεν ξεχνάει τόσο εύκολο ο ελληνικός λαός, ήσασταν σε αυτά εδώ τα έδρανα. Το 2010 ως το Γενάρη του 2015 κυβερνούσατε. Έχετε σήμερα κάνει σημαία την απέχθειά σας στην φοροεπιδρομή, όπως λέτε, αλλά θέλετε να ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι από το 2010 ως το Γενάρη του 2015 πήρατε μέτρα συνολικά ύψους 65 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 35 δισεκατομμύρια, τα 35 ήταν δαπάνες, τα 30 δισεκατομμύρια ήταν φόροι. Εσείς τα πήρατε αυτά τα μέτρα. 30 δισεκατομμύρια φόρους επιβάλλατε στον ελληνικό λαό, εσείς που σήμερα έχετε πάρει τη ρομφαία και ξυφουλκείτε εναντίον της υπερβολικής φορολόγησης. Έχοντας το θράσος ορισμένοι από εσάς να βγαίνετε και στα μέσα ενημέρωσης και να δικαιολογείτε αυτούς οι οποίοι βγάλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό με offshore εξαιτίας της υπερβολικής φορολόγησης. Και δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Ότι αιτία
της μεγάλης φορολόγησης, της πράγματι μεγάλης φορολόγησης, είναι και το γεγονός ότι επί δεκαετίες και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, κάποιοι πονηροί και πονηρές βγάζαν τα χρήματά τους εκτός. Και μιλάτε λοιπόν εσείς για υψηλή φορολογία, λες και ξεχνάμε ότι εσείς φέρατε τον έμφυα, εσείς φέρατε την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιδιδεύματος, 30 δις φόρους, να μην τους απαριθμίσω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό εδώ σήμερα. Το θέμα είναι το εξής, το ερώτημα. Φέρατε 30 δισεκατομμύρια φόρους το 10 με το 15. Γιατί όμως δεν καταφέρατε να έχετε θετική απόδοση. Αλλά οι κυβερνήσεις σας όχι μόνο δεν γυρνάγανε την οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά πιάνανε κάτι τρελά νούμερα στην ύφεση. 30 δις φόρους, μας κατηγορείτε εμάς διαρκώς, εμείς έχουμε πράγματι εξαναγκαστεί σε μια πολύ πιο ήπια δημοσιονομική προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη φορολογία, κοντά στο 3% του ΑΕΠ, ασύγκριτα μεγέθη. Εν τούτης, δεν θέλω εδώ να ισχυριστώ τι είναι καλύτερο και ποιος τα έκανε καλύτερα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση και την επιβολή πολιτικών που όλοι γνωρίζουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι για κανένα δεν είναι θεμητό να τις επιβάλλει. Το ερώτημα είναι άλλο. Εσείς με 30 δις φόρους που το παίζετε τώρα υπερασπιστές της αντίληψης ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία, γιατί δεν καταφέρατε τίποτα? Γιατί δεν είχατε πλεόνασμα? Γιατί δεν είχατε υπεραπόδοση? Και όχι μόνο αυτό, είχατε ύφεση 7%, είχατε συμφωνίες για πλεονάσματα 4 και 4,5% και βεβαίως αυξήσατε την ανεργία, κύριε Βρούτση, εσείς που λέτε εδώ ψέματα, 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 να συγκρίνετε τα μεγέθη των ανέργων που φέρατε εσείς στην ελληνική κοινωνία με αυτά που επιφέρει η κυβέρνηση δική μας και η κυρία Αξιόγλου. Αν έχετε το θάρρος να συγκριθείτε. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο εγώ σήμερα θέλω να απαντηθεί. Είναι άραγε αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης αυτή η υπεραπόδοση που παρουσιάζει κατά δύο συναπτά η ελληνική οικονομία? Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσουμε στον ελληνικό λαό. Έχουμε μια τριετία δημοσιονομικής προσαρμογής πολύ ηπιότερης που αποδίδει, όχι προφανώς εξαιτίας της υπερφορολόγησης, αλλά εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης, με την ανεργία να είναι στο 20%, ενώ την παραλάβαμε στο 26,5%, και για πρώτη φορά μετά την κρίση να έχουμε λιγότερο από 1 εκατομμύριο ανέργους, εξαιτίας της εξισορρόπησης του ασφαλιστικού συστήματος, εξαιτίας της πάταξης φοροδιαφυγής και βεβαίως εξαιτίας του γεγονότος ότι γλιτώσαμε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την επαναδιαπραγμάτευση των πλεονασμάτων. Γιατί, ας μην ξεχνιόμαστε, μπορεί το 3,5 να είναι υψηλό, υπάρχει αμφιβολία, αλλά αυτά που είχατε εσείς αποφασίσει ήταν 4 και 4,5%. Και μάλιστα τις χρονιές που υπεραποδίδει η οικονομία, πέρυσι είχαμε στόχο 0,5, αν είχαμε μείνει με εσάς θα είχαμε στόχο 1,5, σήμερα είχαμε στόχο 1,75, αν είχαμε μείνει με εσάς θα είχαμε στόχο πάνω από 3. Να λοιπόν γιατί, και πού θα έμενε χώρος για υπεραπόδοση? Τολμάτε όμως λοιπόν εσείς να μιλάτε για την υπερφορολόγηση. Παρακολουθώ και τα μέσα ενημέρωσης να επιτίθενται συλλησασμένα με ψεύτικα στοιχεία. Και τι δεν λένε? Ότι έχουμε πλεόνασμα και μέρισμα επειδή δήθεν περικόψαμε τις δαπάνες από την υγεία, ενώ για πρώτη φορά στη χώρα μετά από 10 χρόνια ανοίγουν αντί να κλείνουν νοσοκομεία. Γίνονται προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ακούμε επίσης
ότι έχουμε κάνει δήθεν στάση πληρωμών σε συντάξεις και σε εφάπαξ. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι όχι μόνο έχουμε προχωρήσει σε έκδοση 521.000 συντάξεων, κύριων επικουρικών και εφάπαξ, αλλά και για πρώτη φορά μειώνεται το στόκ που είχε δημιουργηθεί την περίοδο 2010-2014. Μας λένε επίσης ότι δήθεν αυτό το πλεόνασμα προέκυψε από την μη εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αλλά εδώ φαίνεται ότι εκτός από ψεύτες είστε και άσχετοι, αν το λέτε αυτό. Γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φέτος είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς εισροές και εκροές έχουν μηδενικό αποτέλεσμα. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν φτιάχνεται με τερτύπια. Αυτές οι πρακτικές, ίσως ήταν πρακτικές του παρελθόντος, σήμερα έχουν τελειώσει και βεβαίως αν θέλετε να ζητήσετε τα ρέστα από τους θεσμούς και από την Ευρώπη, κάντε το, το έχετε ξανακάνει. Μαθαίνω ότι στέλνετε φίλους και συμβούλους στο εξωτερικό προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο bitching, δηλαδή να δυσφημίσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα τα καταφέρετε, ό,τι και να κάνετε. Το δυστύχημα ίσως για σας είναι ότι αντί να είσαστε επικίνδυνοι για την χώρα, μάλλον, και αυτό είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα, καταντάτε γραφική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια χώρα η οποία καταφέρει να μειώνει 2,5 μονάδες ανεργίας ένα χρόνο, μια χώρα που καταφέρνει τα ασφαλιστικά ταμεία εκεί που χρωστάγαν ένα δις να έχουν 90 εκατομμύρια πλεόνασμα, μια χώρα η οποία καταφέρνει να έχει επιτυχίες, όχι ίσως αυτές που θα θέλαμε κι εμείς, αλλά σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, έχουν μέχρι στιγμής με τον φόρο της εθελούσιας αποκάλυψης δηλωθεί 6.600.000.000 ευρώ. Έχουν βεβαιωθεί φόροι 598 εκατομμύρια και έχουν μπει στα δημόσια ταμεία 208 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 208 εκατομμύρια ευρώ είναι μέρος αυτών που θα δοθούν στους πιο αδύναμους. Και αυτά τα 208 εκατομμύρια ευρώ όχι μόνο δεν θα είχαν βρεθεί αν ήσασταν ακόμα εσείς τα πράγματα, αλλά θα είχαν χαθεί τόσα και άλλα τόσα, γιατί θεωρείτε ότι η φοροδιαφυγή είναι και νόμιμη και ηθική. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να λοιπόν γιατί έχουμε υπεραπόδοση. Να λοιπόν γιατί εμείς πετυχαίνουμε εκεί που εσείς αποτύχατε. Θέλω όμως να κάνω και μια αναφορά στην διαρκή επίκληση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αν ήταν στην κυβέρνηση θα μείωνε τους φόρους. Μάλιστα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση αυτή. Όμως επειδή είναι γνωστή σε όλους μας η αριθμητική, ο αλγόριθμος, η εξίσωση των προγραμμάτων, η υποχρέωση της χώρας για συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, όταν λες κάτι απέναντι στον ελληνικό λαό, ας ξεχάσουμε το παρελθόν σας, ας ξεχάσουμε τι κάνατε όταν κυβερνάγατε, ας τα μηδενίσουμε όλα, είμαστε σε σημείο μηδέν. Όταν λέτε λοιπόν κάτι απέναντι στον ελληνικό λαό, έχετε και την υποχρέωση να εξηγήσετε πώς. Όχι μόνο να λέτε πράγματα τα οποία προφανώς και ακούγονται ευχάριστα. Κοιτάξτε, θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αν και θα με επικρίνει ο πρόεδρος της Βουλής ότι κάνω διάλογο. Το αν εμείς συγκρουστήκαμε προκειμένου αυτά τα οποία είπαμε στον ελληνικό λαό να τα κάνουμε πράξη, το έδειξε η ίδια η ζωή και το εξάμηνο εκείνο που τότε όταν εμείς συγκρουόμασταν εσείς μας λέγατε υπογράψτε, 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 πηγαίνετε τη χώρα στα βράχια.
για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Εσείς που δεν έχετε το θάρρος να βγείτε και να πείτε θα συγκρουστούμε και θα επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία, πείτε μας πώς θα τα φέρετε. Διότι βγαίνει ο αρχηγός σας στο εξωτερικό, συναντάει τους επιτρόπους και καλά κάνει, συνομιλεί και απευθύνει λόγους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν λέει ούτε μια κουβέντα για αμφισβήτηση της συμφωνίας και του προγράμματος το οποίο εμείς υλοποιούμε. Το αμφισβητείτε το πρόγραμμα. Βγαίνετε να πείτε στον ελληνικό λαό αλλά και στους εταίρους μας ότι εσείς θέλετε να γίνετε κυβέρνηση για να ανατρέψετε το πρόγραμμα. Γιατί δεν το λέτε? Α, δεν το λέτε. Ωραία λοιπόν. Ήσυχα, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν το λέτε. Όχι. Εφόσον λοιπόν δεν το λέτε, ελάτε εδώ. Κάντε ησυχία. Ελάτε εδώ να δούμε. Κάντε ησυχία. Εφόσον παρακαλώ. Λοιπόν δεν τα λέτε, πείτε μας που θα βρείτε τη δυνατότητα να μειώσετε φόρους. Να σας πω εγώ που θα βρείτε. Αν το επιχειρούσατε ποτέ αυτό, θα εξαπολύατε ένα τεράστιο πογκρόμ να μειώσετε τις δαπάνες εκεί όπου γνωρίζετε ότι οι δαπάνες είναι απολύτως ανελαστικές. Στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική προστασία, στους μισθούς και στις συντάξεις. Όταν λοιπόν εσείς βγαίνετε και λέτε στον ελληνικό λαό, δημολαϊκίζοντας, γιατί ξέρετε κάτι, ο μεγαλύτερος λαϊκισμός είναι να υλοποιείς στην πράξη αυτό που δήθεν ξορκίζεις. Ξορκίζετε τον λαϊκισμό, αλλά εφόσον δεν λέτε ότι εσείς θα φέρνατε ποτέ μια καλύτερη συμφωνία, πρέπει να βγείτε και να πείτε στον ελληνικό λαό ότι κάθε ευρώ φόρου που λέτε ότι θα μειώσετε θα είναι ευρώ μείωση συντάξεις, μείωση στους μισθούς, θα είναι περικοπές στα σχολεία, θα είναι κλείσιμο νοσοκομείων, θα είναι λιγότεροι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Και πιστεύω ότι αυτό το βήμα εκτιμάται ήδη ιδιαίτερα από τον ελληνικό λαό, από αυτούς που ξέρουν να εκτιμάνε, τη μεγάλη πλειοψηφία που υπέστησαν βαρύτατη λαϊλασία όλα τα προηγούμενα χρόνια και αναγνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση πάλεψε και παλεύει για να βγάλει τη χώρα από την κρίση στηρίζοντας κυρίως αυτούς. Και ό,τι δυνατότητα έχει, ό,τι περιθώριο έχει, σε αυτούς αναδιανύμει. Πιστεύω λοιπόν ότι προχωράμε σε μια κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης και καταλαβαίνω βεβαίως ότι αυτή την κίνηση δικαιοσύνης κάποιοι τους βολεύει να την αναγνώσκουν ως επικοινωνιακό τέχνασμα. Αλλά αν είναι τέχνασμα, θα το πούν οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι μέσα στο Δεκέμβρη του 2017, στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη και σίγουρα μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, θα λάβουν μια ενίσχυση που για αυτούς είναι σημαντική. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι κάποιοι πορφυρογέννητοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η ενίσχυση που κάποιοι από εδώ, από αυτό το βήμα, την είπαν ψίχουλα, την είπαν φιλοδόρη. Μια ενίσχυση των 500, 700 ή 900 ευρώ. Ίσως τόσο για αυτούς, τους πορφυρογέννητους, να στοιχίζουν τα χαρτόσημα για τις offshore που διατηρούν στις νήσους τις παραδείσιες. Όμως σήμερα ήρθε η ώρα να μπει στο προσκήνιο η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και θα μπει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση κρατώντας όρθιους αυτούς που έχουν πληγωθεί περισσότερο. Για αυτούς υπάρχει αυτή η μεγάλη παράταξη. Η παράταξη της αριστεράς που βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο λαό, δίπλα στους χαμηλόμισθους, δίπλα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας έφεραν εδώ, για αυτούς αγωνιζόμαστε, για αυτούς ματώνουμε και θα τα καταφέρουμε.